Ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή των δημάρχων του νομού Ηλίας και φορέων της περιοχής πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης στο συνεδριακό κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Τη σύσκεψη προκάλεσε ο αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Γιώργος Γεωργιόπουλος, ενώ παρόντες ήταν ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας και ο αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Γιώργος Αγγελόπουλος. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση σχετικά με τις στρατηγικές προτεραιότητες της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως αυτές παρουσιάστηκαν στην πρώτη φάση του πενταετούς επιχειρησιακού σχεδιασμού, αλλά και η ανταλλαγή απόψεων για την υλοποίηση των επιμέρους σχεδιασμών των αυτοδιοικητικών θεσμών της Περιφερειακής Ενότητας. Παράλληλα, έγινε αναφορά και στο αναπτυξιακό πρόγραμμα που αφορά τις πληρόπληκτες περιοχές της Ηλίας. Στην πρώτη φάση έγινε μια σημαντική δουλειά από δικούς μας ανθρώπους, από τους ανθρώπους του Διεύθυνσης Προγραμματισμού, οι οποίοι με πολλή μεθοδικότητα αλλά και γνώση και κόπο μεγάλο έφεραν εις πέρας ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό, δύσκολο αλλά πάρα πολύ σημαντικό και τους αξίζει έφερος γι' αυτό. Τα στοιχεία ήταν πολλά και σημαντικά και νομίζω ότι έχουν καταστήσει όλους μας πλουσιότερους σε ό,τι αφορά την γνώση της περιοχής μας, γιατί μέσα από μια καλή γνώση των πλεονεκτημάτων, των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, της κατάστασης, της υφιστάμενης ακόμα και των ενωτομάτων και των αδυναμιών που έχουμε, μπορεί κανείς να προγραμματίσει καλύτερα το μέλλον του. Το πενταετές αναπτυξιακό πρόγραμμα είναι το πλαίσιο, είναι η πηξίδα πάνω στην οποία θα δουλέψουμε τα επόμενα 5 χρόνια. Εμείς πρέπει να αποφασίσουμε ότι πρέπει με τις πολιτικές μας, τις πρωτοβουλίες μας και τη σωστή κατεύθυνση των χώρων να αλλάξουμε τη μοίρα μας. Θέλουμε την κεντρική κυβέρνηση αρρωγό στις προσπαθίες μας. Θέλουμε να έχουμε μια ισχυρή συνένεση πάνω σε συγκεκριμένους στόχους. Ολοκληρώσαμε την πρώτη φάση διαβούλευσης, την κρίσιμη, και τώρα βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο. Το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δεν είναι ένα ξεχωριστό χρηματοδοτικό εργαλείο και δεν είναι αφορμή για εντάξεις έργων, καθώς οι εντάξεις αυτών εξακολουθούν να γίνονται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις στα επιμέρους χρηματοδοτικά προγράμματα. Αντίθετα, η ουσία του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος είναι να περιγράψει το πλαίσιο που συνοψίζει τις στρατηγικές επιλογές της περιφέρειας και να καταγράψει τις δυνατότητες υλοποίησής τους.